Εκμέρους της Παλαιστινιακής Παροικίας χαιρετίζουμε τα σωματεία της Θεσσαλονίκης που είναι στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Σήμερα 111 μέρες από την εισβολή των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας. Αυτή τη στιγμή πάνω από 100.000 Παλαιστίνοι είτε νεκροί είτε είναι κάτω από τα χαλάσματα, είτε είναι αγνοούμενοι, είτε είναι τραυματίες. Ο Παλαιστινιακός λαός αντιστέκεται και δεν πρόκειται να γονατίσει. Τα σχέδια των Ισραηλινών και των Αμερικανών δεν θα περάσουν. Αυτή τη στιγμή αυτός ο πόλεμος και αυτή τη βαρβαρότητα των Ναζί, του Ισραηλινού στρατού, δεν είναι μόνοι τους. Πίσω από αυτούς είναι η Αμερική και μερικές δυτικές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα. Η κυβέρνηση της Ελλάδος, είτε έμεσα είτε άμεσα, συμμετέχει σε αυτό το πόλεμο, στέλνοντας από τη Σούδα πολεμοεμφόδια στο Ισραήλ. Επίσης, στέλνει μια φρεγάτα στη Ερυθρά Θάλασσα. Όλα τα ελληνικά κόμματα, πλην το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όλοι τους είναι στο πλευρό του Ισραήλ. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Μας αρκεί που είναι ο ελληνικός λαός στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Στέλνουμε από εδώ χαιρετίσματα, αγωνιστικό χαιρετισμό στο Παλαιστινιακό λαό, στην Παλαιστινιακή αντίσταση, στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και σε όλες τις πόλεις της Παλαιστίνης που αντιστέκονται στη βαρβαρότητα του Ισραήλ.